four, two, three. Yeah. Five live sessions. Sponsored by Jack Daniels, Tennessee Honey. Είμαι ο George Ervos και είστε συντονισμένοι στον Ελευκό 87,7 και τα 525 live sessions. When you are in love, are you really... Νομίζω ότι σου τη χρωστούσα μια τέτοια εισαγωγή, έτσι δεν είναι? Φαγώθηκες, έχεις φαγωθεί με αυτό το τέτοιο. Έχω φαγωθεί. Μα σήμερα το πρωί στην εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Τζούμα στη Βαρβάκιο, του λέω ο Γιώργος Ζερβός, είμαι στα 525, του λέω ξέρεις με ποιον μοιάζει ο Γιώργος ο Ζερβός. Μου λέει με ποιον, του λέω με τον Ρίτσαρτ Χόλεϊ. Μου λέει αλήθεια, ναι του λέω, μόνο που ο Ζερβός είναι πιο όμορφος. Α, μπράβο, αυτό. Ξεκίνησες να παίζεις από τη Θεσσαλονίκη, σωστά ή κάνω λάθος? Όχι, από την Κάλυμνο. Έχω γεννηθεί στην Κάλυμνο. Το ξέρω, σταμάτα. Μέχρι τα 17 μου ήμουν στην Κάλυμνο, αλλά από Κάλυμνος. Και ξεκίνησα από τα 12 να παίζω μουσική. Εκεί δηλαδή πρώτο πήρα. Δηλαδή την πρώτη σου σκηνή την αίσθησες στην Κάλυμνο? Βεβαίως, τα πρώτα live είχα ένα thrash metal συγκρότημα στα 14 μου. Και λεγόμασταν Orion. Βεβαίως. Orion ή Βαβουράιον, αλλά εντάξει. Πάρα πολύ σημαντικό όμως για μένα αυτό, γιατί εκεί συνειδητοποίησα τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Στο πρώτο live που κανονίσαμε τέλος πάντων, πιτσιρίκια 14 χρονών, όταν βρέθηκα πάνω στη σκηνή και από κάτω γινόταν πανικός και χαμός και ξέρεις, φίλοι, ξαδέρφια και τέτοια να χειροκροτάνε, εκεί συνειδητοποίησα ότι θέλω να κάνω αυτό, να παίζω μουσική. Πώς φαντάζονται τον κόσμο της μουσικής τα παιδιά που έρχονται να μάθουν από σένα και ποια είναι η πραγματικότητα της δουλειάς που τους λες ότι κάνεις? Το θέμα δεν είναι τα παιδιά πώς τα αντιλαμβάνονται. Τα παιδιά όταν έρχονται για να μάθουν μουσική και έχουν αυτή την δίψα και την φωτιά, αυτό τέλος πάντων το στοιχείο είναι που κρύβει υγεία. Αυτό είναι. Και η μουσική αυτό είναι. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε εμείς που έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε να το κάνουμε επαγγελματικά σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας, ότι πρέπει να έχουμε αυτή τη δίψα, ακόμα και αν η καθημερινότητα είναι σκληρή, αν είμαστε κουρασμένοι, αν ξέρεις μια μέρα δεν πάθεται πολύ καλά και πρέπει να παίξουμε live, εκεί πρέπει να κάνεις ένα recall και να πεις ότι α, μα γι' αυτό ξεκίνησα, πάμε ξανά. Take a lap your bodies.
λουλούδια.